Οπότε ουσιαστικά στην προηγούμενη διαφάνεια είδαμε πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις μεταβλητές μέσα στη γλώσσα προγραμματισμού R. Όμως η γλώσσα προγραμματισμού R έχει και κάποιες άλλες δομές δεδομένων όπου θα τις δούμε μία-μία μαζί. Για παράδειγμα έχουμε τους vectors, έχουμε τις λίστες, Έχουμε τις μήτρε, έχουμε τους πίνακες, έχουμε τα factors και έχουμε και τα data frames. Για να τα δούμε λίγο μαζί, α, όχι όμως θεωρητικά, αλλά να τα δούμε λίγο στην πράξη, ένα-ένα ένα και να καταλάβετε και τις διαφορές τους, θα ξεκινήσουμε με τα vectors. Στο παράδειγμα που είμαι, θα δημιουργήσω ένα vector, τη συνάρτηση C, για να δημιουργήσω ένα συνδυασμό στοιχείων και να τα αποθηκεύσω σε ένα διάνυσμα. Για παράδειγμα, αν πω ότι θέλω να δημιουργήσω ένα διάνυσμα που θα το ονομάσω Apple. Και επαναλαμβάνω, μπορείτε να βάλετε είτε το βελάκι είτε το ίσον. Και εδώ θέλω μέσα σε αυτό το διάνυσμα να αποθηκεύσω διάφορα χρώματα. Μπορώ να έχω κόκκινα μήλα, πράσινα μήλα, κίτρινα μήλα κτλ. Άρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσω την ενσωματωμένη συνάρτηση C που υπάρχει στην R και θα πω ότι εδώ μέσα θέλω να αποθηκεύσει το αλφαριθμητικό red, το αλφαριθμητικό green και το αλφαριθμητικό yellow. Άρα λοιπόν, αν κάνω συνέχεια print το Apple και το τρέξω αυτό, θα δείτε ότι σας τυπώνει τις τιμές του διανύσματος. Άρα λοιπόν εδώ χρησιμοποίησα ένα vector και έβαλα μέσα κάποιες τιμές. Άρα όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα vector με περισσότερα από ένα στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση C που σημαίνει να συνδυάσετε τα στοιχεία σε ένα διάνυσμα. Μία δεύτερη δομή δεδομένων είναι η λίστα, όπου μία λίστα είναι ένα αντικείμενο της R, το οποίο όμως μπορεί να περιέχει πολλούς διαφορετικούς τύπους στοιχείων μέσα του. Δηλαδή μπορεί να περιέχει διανύσματα, μπορεί να περιέχει functions και μπορεί να περιέχει α, ακόμη και μία άλλη λίστα μέσα σε αυτό. Για να δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα, πάω πιο κάτω και γράφω list1 για παράδειγμα, θα βάλω το ίσον, list και εδώ. Στο, στην πρώτη θέση της λίστας μου θέλω να έχω ένα διάνυσμα από αριθμούς, άρα θα γράψω 2, 4, 6. Στη συνέχεια θέλω να έχω έναν αριθμό, έστω ότι θέλω να έχω το 21,2. Και στη συνέχεια έστω ότι θέλω να έχω το συν. Τι σημαίνει το συν, ξέρουμε εδώ μαθηματικά ότι το συν, βλέπετε εδώ, σε εμφανίζει το complete, ότι αυτές οι συναρτήσεις είναι τριγωνομετρικές σας λέει και υπολογίζουν αντίστοιχα ημίτονα, συνημίτονα κτλ. κτλ. Οπότε θα βάλω συν και θα πατήσω print to list 1. Θα επιλέξω μόνο αυτές τις δύο γραμμές και θα πατήσω run και θα δείτε εδώ δεξιά ότι ουσιαστικά σας είπε ότι έχετε μία λίστα και αν κάνετε κλικ θα σα πει ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Συνεχίζει και έχει αποθηκευμένα αυτά που είχαμε τρέξει προηγουμένω. Αν θέλαμε, μπορούσαμε να τα κάνουμε clear με αυτό εδώ το εικονίδιο. Δεν τα έχω κάνει, άρα τα έχει στη μνήμη του το πρόγραμμα. Και τι λέμε, λέμε ότι έχουμε μία λίστα με τρία στοιχεία, όπου στο πρώτο σας έχει έναν πιν, έναν, ένα διάνυσμα από 1 έως 3, όπου έχει μέσα του αριθμού 2, 4, 6. Στο δεύτερο στοιχείο σας έχει το 21,2 ο αριθμός που έβαλα και στο τρίτο σας έχει μία συνάρτηση αυτό σας λέει με αυτόν τον τρόπο λοιπόν σας έδειξα πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία λίστα όπου είναι ένα αντικείμενο R το οποίο μπορεί να περιέχει πολλούς διαφορετικούς τύπους στοιχείων όπως για παράδειγμα διανύσματα, functions ή να έχουμε ακόμα και μία άλλη λίστα μέσα σε αυτήν. Στη συνέχεια έχουμε τις μήτρε. Άρα λοιπόν εδώ θα βάλω ένα σχόλιο και θα γράψω λίστες. Λίστα. Εδώ θα γράψω διάνυσμα vectors. Εδώ θα γράψω lists και στη συνέχεια θα δούμε τις μήτρες. Mm. Μία μήτρα τώρα, προσέξτε, είναι ένα δυσδιάστατο ορθογώνιο σύνολο δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ένα διάνυσμα εισόδου με τη συνάρτηση Matrix. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. M C και θα βάλω μέσα σε αυτό το διάνυσμα κάποια αλφα αριθμητικά A, A, B C B A και θα πω ότι θέλω να έχω δύο γραμμές, τρεις στήλες και θέλω να είναι να συμπληρωθούν πρώτα οι γραμμές. Οπότε αν στη συνέχεια πατήσω print m και τρέξω αυτές τις δύο γραμμές, θα δω ότι έχω ένα λάθος, πρέπει να βάλω n call, θα βάλω δύο φορές end row, άρα έχω τρεις γραμμές, δύο γραμμές, τρεις στήλε, και θέλω να γεμίσει η μήτρα μου uh, by row, άρα πρώτα οι γραμμές. Οπότε ξανατρέχω αυτές τις δύο γραμμές, πατάω run και βλέπω ότι ουσιαστικά πρώτα γεμίζει η πρώτη γραμμή, άρα βάζει τα στοιχεία aab, εφόσον έχω δύο γραμμές και τρεις στήλε. άρα βάζει η πρώτη γραμμή θα έχει το AAB και η δεύτερη γραμμή θα έχει το CBA. Τώρα, αν στο Byrow βάλω False, τότε θα δω και το εκτυπώσω, θα δω ότι το A, το δεύτερο A δεν θα πάει δεξιά, δηλαδή δεν θα αρχίσουν να συμπληρώνονται κατά γραμμή, αλλά θα συμπληρώνονται πρώτα οι στήλε. Παραμένει η μήτρα μου να έχει τρεις στήλε και δύο γραμμές, όπως την όρισα εδώ, αλλά πρώτα θα γεμίζουν τα columns, θα γεμίζουν οι στήλε. Άρα στο A, A θα γεμίσει πρώτα κάθετα, θα γεμίσει πρώτα πρώτη α, στήλη, το B θα μπει στη δεύτερη στήλη, στην πρώτη γραμμή και στη συνέχεια C, B, A. Άρα λοιπόν, αν είναι true το by row, σημαίνει ότι θα γεμίσουν πρώτα οι γραμμέ, όπω είδαμε εδώ πάνω. Αν είναι false, σημαίνει ότι θα γεμίσουν πρώτα οι στήλε. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, μπορώ να ορίσω μία μήτρα σε ένα δηλαδή δυσδιάστατο σύνολο δεδομένων. Εκτός από τις μήτρε τώρα, έχω και του πίνακε. Έχω και του πίνακε, arrays. Με αυτό το σύμβολο βάζουμε το σχόλιο μας. Άρα, ενώ οι μήτρες περιορίζονται αποκλειστικά σε δύο διαστάσεις, οι πίνακες μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμού διαστάσεων. Οπότε, τι θα κάνω, θα χρησιμοποιήσω τη συνάρτηση Array, που υπάρχει ενσωματωμένη στην R, και θα δώσω ένα χαρακτηριστικό α, Dim, που ορίζει τον απαιτούμενο αριθμό της διάστασης. Θα το ονομάσω A1, R1 και θα γράψω R. Μέσα στο R θα βάλω το C, αλλά θέλω το πρώτο στοιχείο να είναι α, το green στο διάνυσμά μου και το δεύτερο να είναι το blue. Και στη συνέχεια θα πω ότι θέλω να έχω τις διαστάσεις και θα ανοίξω ξανά ένα διάνυσμα 3,3,2 Άρα αν εγώ πατήσω print A1 και τρέξω αυτές τις δύο γραμμές, πατήσω run θα δω ότι δημιουργήθηκε ένας πίνακας στοιχείων οπου ουσιαστικά έχω δύο στοιχεία οπου βρίσκεται μέσα μια μητρά οπου την έχω, ε, όπου έχουν παραχθεί που έχει παραχθεί από τα δεδομένα green και blue άρα ουσιαστικά βλέπω το green και blue εναλλάξ εδώ τι έχω να το ξαναπώ λίγο έχω τις διαστάσεις του πίνακα όπου ουσιαστικά έχω πει ότι θέλω έναν πίνακα τριών διαστάσεων, 3x3x2. Και επειδή ακριβώ δεν μπορώ να κάνω μια παράσταση τριών διαστάσεων, ουσιαστικά έχω δημιουργήσει δύο πίνακες. Και εκτός από τα arrays έχω τα factors, Λοιπόν, ως φάκτο τώρα, ορίζουμε τα αντικείμενα στην R που δημιουργούνται με τη χρήση ενός διανύσματος, αποθηκεύουμε το διανύσμα μαζί με τις διακριτές τιμές των στοιχείων στο διανύσμα ως ετικέτες όμως. Οπότε οι ετικέτες είναι πάντα αλφαρθμητικά και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν ε, το διανύσμα εισόδου είναι αριθμός, είναι χαρακτήρας ή είναι κάποια διαδική τιμή. Οι factors δημιουργούνται με τη συνάρτηση factor, την ενσωματωμένη συνάρτηση στην R και ουσιαστικά έχω κάποιε συναρτήσει, όπω θα δούμε στο παράδειγμα, που μας επιστρέφουν το επίπεδο των πεδίων. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχω τα χρώματα των μήλων και δημιουργώ ένα διάνυσμα όπου γράφω green, το δεύτερο μήλο είναι green, το τρίτο είναι yellow, το τέταρτο είναι red, εδώ μου ξέφυγε ένα και εδώ ένα, αυτάκι, το αυτάκι είναι επιστημονικό όρος, λοιπόν, βάζω και red, red και green. Και στη συνέχεια θα ορίσω ως factor του Apple θα βάλω την ενσωματωμένη συνάρτηση factor και όπως σας είχα πει Apple Color Άρα λοιπόν χρησιμοποιώ την uh, Apple Colors δηλαδή ουσιαστικά εδώ τι έκανα δημιούργησα το vector apple color και στη συνέχεια χρησιμοποίησα το apple color για να δημιουργήσω ένα factor object. Πολύ ωραία και print τυπώνουμε το factor και λέμε print και εκτιμένη ταχύτητα και λέμε print factor Apple. Αν τώρα τυπώσουμε χρησιμοποιήσουμε και τη συνάρτηση n levels factor Apple θα δείτε και τρέξω τώρα θα τις εντολές θα δείτε ότι ουσιαστικά μου λέει ότι στο factor Apple έχω το green, green, yellow red, 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 green που είναι οι τιμές που αποθήκευσα στο Apple Color αλλά ουσιαστικά καταλαβαίνει αυτόματα ποιοι είναι ε, οι παράγοντες, τα factors από αυτό το vector και μου λέει ότι ουσιαστικά έχω μόνο τρεις διαφορετικές τιμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το factor γιατί ουσιαστικά μπορώ εγώ να βάλω χήμα, ένα dataset από δεδομένα και χρησιμοποιώντας αυτή την ενσωματωμένη συνάρτηση factor να μου πει ότι σε αυτά τα δεδομένα έχεις τρεις ή τέσσερις διακριτές τιμές. Και αντίστοιχα με την N levels μου λέει πόσες είναι αυτές οι διακριτές τιμές. Είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή που στην SQL κάναμε με το distinct. Μπορούσαμε με, την, με το keyword distinct να βρούμε τις διακριτές, τις μοναδικές τιμές που υπάρχουν μέσα στα δεδομένα μου. Λοιπόν, αυτά είναι τα factors και Τέλος, υπάρχουν τα data frames όπου τα data frames είναι αντικείμενα στη λογική του πίνακα δεδομένων. Δηλαδή σε αντίθεση α, με έναν πίνακα, στο data frame, στο πλαίσιο δεδομένων, κάθε στήλη μπορεί να περιέχει διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Στους πίνακες είχα αυστηρά σε κάθε πίνακα τον ίδιο τύπο δεδομένων. Γιατί όπως και σε όλους τους προγραμματισμού λέω για παράδειγμα ένα πίνακα θα είναι τύπου, όπω είδαμε και λογικού τύπου, αλφαριθμητικού τύπου, αριθμητικού κτλ. Στα data frames όμως μπορώ να έχω διαφορετικού τύπου δεδομένα. Για παράδειγμα τώρα, για να ορίσουμε και ένα data frame, να το δούμε στην πράξη, Θα γράψω bmi data.frame και μέσα στο data frame θα πω ότι θέλω να έχω το gender και να βάλω μέσα τις τιμές male, male female, τρεις διαφορετικές τιμές. Σε συνέχεια στη δεύτερη στήλη θέλω να έχω το ύψος και να βάλω ένα διάνυσμα που να λέω ότι το ύψος είναι έστω ένα, συγγνώμη θα το βάλω σε εκατοστά, 181, 162,3, και 155. Και την ηλικία και να έχω ένα διάνυσμα που θα γράψω 42, 19 και 22. Οπότε, τώρα αν εγώ τυπώσω το BMI, το dataset BMI, και το τρέξω, θα δω ότι έχω ένα λάθος. Ποιο είναι το λάθος? το λάθος είναι ότι δεν έβαλα εδώ κόμμα και θα το ξανατρέξω και θα δείτε ότι εδώ μου δημιουργήθηκε ένα dataset μου έχει μέσα τα τρία διαφορετικά objects το gender, το height και το age μου έχει τις τιμές και αντίστοιχα αν το τυπώσω το BMI στην κονσόλα μου θα δω τις τιμές σε μορφή dataset. Τέλος, να δούμε και τη λειτουργία της συνάρτησης CAT, που είναι πολύ απλή, απλά είναι πολύ χρήσιμη και πρέπει να την πούμε. Ουσιαστικά με τη συνάρτηση CAT, τι κάνω, κάνω concatenate, κάνω συνένωση αλφαριθμητικών. Έτσι, αν για παράδειγμα έχω μία μεταβλητή, την ονομάσω V1 και γράψω ότι στη V1 θέλω να έχω το, τις τιμές 0, 1, 2, 3. Στη V2 γράψω Hello World. Άρα έχω δύο διαφορετικές μεταβλητές και στη συνέχεια μπορώ να κάνω συνένωση. Είτε να πω, θέλω να συνενώσω το V1 με το V2, άρα ή μάλλον το V2 για να το Hello World και το V1 και το τρέξω θα μου βάλει το Hello World πρώτα που είναι η V2 και τις τιμές της V1 ή μπορώ να κάνω concatenate και να πω V1 ίσον να βάλω ένα αλφωνητικό και συνέχεια να βάλω V1 και αντίστοιχα cut V1 2 ίσον και στη συνέχεια να βάλω το V2. Αν τρέξω αυτές τις δύο εντολές, βλέπετε εδώ βλέπετε τι υπάρχει αποθηκευμένο στη μνήμη. Η V1 και η V2 υπάρχουν αποθηκευμένα στη μνήμη. Οπότε τρέχοντας αυτές τις δύο εντολές, μου λέει ότι V1 ίσον V1 και μου τυπώνει τις τιμές της V1 και αντίστοιχα στη συνέχεια V2 ίσον Β2 θα τρέξει και μου τυπώνει το Β2.